Πρόεδρε, ειλικρινά, τόσα χρόνια οφείλω να ομολογήσω ότι είναι η πρώτη φορά που είδα μια τέτοια εικόνα. Δεν την έχω ξανασυναντήσει. Πραγματικά μιλάμε για μια απίστευτη αθλειότητα αυτό που έγινε. Δηλαδή να γίνεται ενός λεπτού σιγή μέσα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου, το οποίο συνεδριάζει στο Πολεμικό Μουσείο, σε μια τεράστια αίθουσα, να μην βρίσκεται ειδικούσα παράταξη και να σηκώνονται όρθιοι από τις κουζίνες τους, τις τουαλέτες τους, τα σαλόνια τους ή όπου αλλού βρίσκονταν, όσοι βρίσκονταν, και η συντριπτική πλειοψηφία από τις κάμερες να είναι μαύρες. Μιλάμε για μια απαράδεκτη κατάσταση, το οποίο νομίζω ότι δεν μπορεί να υπάρχει λογικός άνθρωπος, νοήμων άνθρωπος, που δεν θα την καταδικάσει. Δεν μας κάνει πλέον, μετά από αυτό, καμία έκπληξη, ό,τι κι άλλο και να δούμε. Νομίζω ότι το καθήκον μας είναι να στηρίξουμε με όλους τους τρόπους αυτό που διεξάγεται έξω από αυτή την αίθουσα, δηλαδή τις κινητοποιήσεις, αλλά και τις πολύμορφες συγκινητικές εκδηλώσεις που κάνουν εργατικά σωματεία, κάνουν φοιτητικοί σύλλογοι, μικρά παιδιά στα σχολεία τους, με τις τσάντες τους, όλων των μαζικών φορέων του λαού και ιδιαίτερα της νεολαίας, οι οποίοι απαιτούν να μην υπάρχει καμία ανοχή και καμία συγκάλυψη για το έγκλημα στα Τέμπη. Γιατί αποδείχτηκε δυστυχώς αυτό που έλεγαν από τις 7 του Φλεβάρη οι συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ, ότι υπάρχει μπροστά μας ένα μεγάλο έγκλημα και μετά θα αρχίσουν πάνω σε αυτό το έγκλημα κροκοδίλια δάκρυα. Αυτά είμαστε τώρα. Και δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε άλλο. Δεν πειράζει, ακουγόμαστε εδώ μέσα, κύριε Καραμάνο. Αυτό έχει σημασία, ακουγόμαστε εδώ μέσα και από τη στιγμή που ακουγόμαστε εδώ μέσα υπάρχει δυνατότητα να ακουστούμε και έξω. Τώρα το να μας ακούσει, ποιος να μας ακούσει? Να μας ακούσει αυτοί που είναι στις κάμερες? Επίσης δεν είναι δυνατόν να ανεχόμαστε άλλο αυτή την αισχρή προπαγάνδα της ατομικής ευθύνης, η οποία βγάζει λάδι τις κυβερνητικές ευθύνες της σημερινής κυβέρνησης, τις κυβερνητικές ευθύνες της προηγούμενης κυβέρνησης, τις εγκληματικές ευθύνες του κρατικού ΟΣΕ, τις εγκληματικές ευθύνες της ιδιωτικής εταιρείας της Hellenic Train, τις εγκληματικές ευθύνες όλων των εμπλεκόμενων, των αρμόδιων αναρμόδιων, οι οποίοι οδήγησαν σε αυτή την τραγική εξέλιξη να θρηνούμε σήμερα τόσα θύματα. Δεν πρέπει να ανεχθούμε αυτή την περιβόητη ατομική ευθύνη που την έχουμε ζήσει στο Περιφερειακό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές. Την έχουμε ζήσει όταν βρέχει, την έχουμε ζήσει με τον πρώτο χιονιά, την έχουμε ζήσει με την πλημμύρα, την έχουμε ζήσει με την κατοικοκαιρία, με τη φωτιά, που στην ουσία έρχεται ένα μήνυμα στο κινητό και λέει «τρέξτε να σωθείτε». Αυτή είναι η ατομική ευθύνη. Τη ζήσαμε μέσα στην πανδημία, αυτή την ατομική ευθύνη που έριχνε το φταίξιμο στους εργαζόμενους και την ίδια στιγμή πακτολός χρημάτων πηγαίνει σε κλινικάρχες, πηγαίνει σε μεγαλοβιομήχανους, πηγαίνει και ταΐζει διάφορα τροκτικά του ιδρώτα του ελληνικού λαού, όπως και μέσα εδώ από το Περιφερειακό Συμβούλιο, που διάφοροι τη χάρπαστη παίρναν και 40 χιλιάρικα για να παίρνουν τα μικρόφωνα και να μιλάνε. Λοιπόν, δεν πρέπει να ανεχθούμε άλλο αυτή την κατάσταση. Ο μόνος δρόμος είναι ο δρόμος της φωνής, του αγώνα, της διαμαρτυρίας, της διαδήλωσης. Δεν πρέπει να συγκαλυφθεί αυτό το έγκλημα. Δεν πρέπει να συγκαλυφθούν οι ένοχοι, έχουν ονοματεπώνυμο. Είναι όλοι οι υπουργοί της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης. Είναι η πολιτική της προηγούμενης και της σημερινής κυβέρνησης. Είναι όλοι οι εμπλεκόμενοι κρατικές, ιδιωτικές εταιρείες που οδηγούν σε αυτά τα εγκλήματα. Πρέπει να κλείσουμε με αυτή τη φράση που έλεγαν αυτοί οι άνθρωποι που ζούσαν αυτό το δυστύχημα ξανά. Έλεγαν, δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Με μαθηματική ακρίβεια, μπροστά μας είναι η επόμενη καταστροφή, άγνωστο το μέρος, άγνωστος ο χρόνος, με μαθηματική ακρίβεια όμως είναι μπροστά μας. Γιατί όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση.
Όλοι γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση στην πολιτική προστασία, όλοι γνωρίζουν ποια είναι η κατάσταση στις υπηρεσίες, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση με τη χρηματοδότηση, όλοι γνωρίζουμε ποια είναι η κατάσταση με τις υποδομές. Σε καμία των περιπτώσεων δεν πρέπει να το επιτρέψουμε. Αυτά και θα αποχωρήσουμε κι εμείς, γιατί κανένας δεν πρέπει να νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Πρόεδρε, ούτε εσύ πρέπει να την νομιμοποιήσει αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή, πραγματικά υπάρχουν ορισμένες στιγμές που όλοι κρινόμαστε και με την ιστορικότητα ορισμένων στιγμών. Δεν μπορεί να επιτρέψουμε να υπάρξει αυτή πραγματικά η αθλειότητα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί. Δεν θα χαθεί τίποτα. Τίποτα δεν θα χαθεί. Είναι τώρα 23-24 θέματα. Κανένα από αυτά τα θέματα δεν θα μείνει, ναι, όσα και να είναι, κανένα από αυτά τα θέματα δεν θα μείνει ακάλυπτο. Εδώ κάνουμε ένα θέατρο του παραλόγου. Εδώ το Περιφερειακό Συμβούλιο με τους νόμους που ψηφίστηκαν το 19 και το 20 επί της ουσίας είναι ένα συμβουλευτικό και μόνο όργανο. Οι αποφάσεις παίρνονται αλλού. 7 άνθρωποι αποφασίζουν για τα πάντα. Στην Οικονομική Επιτροπή που απόλυτη πλειοψηφία έχει διοίκηση. Με νόμο που ψηφίστηκε στη Βουλή 12 ώρα τη νύχτα. Ένα θέατρο του παραλόγου. Γιατί το κρατάμε ένα θέατρο του παραλόγου? Λοιπόν, γι' αυτό και μόνο το λόγο, εμείς καλούμε και τις άλλες παρατάξεις να αποχωρήσουμε από αυτήν εδώ την αίθουσα και να δώσουμε και ένα μήνυμα σε όσους τέλος πάντων παρακολουθούν το Περιφερειακό Συμβούλιο, γιατί μέσα σε αυτές τις καταστάσεις που έχουν διαμορφωθεί, σκορδοκαΐλα του κόσμου τώρα για το Περιφερειακό Συμβούλιο έτσι όπως το κατατίσανε. Λοιπόν, αλλά στέλνουμε και ένα μήνυμα ότι τέλος πάντων υπάρχουν και φωνές μέσα εδώ που συντάσσονται με τους αγώνες, με τις διαδηλώσεις, με την απεργία που υπάρχει την Τετάρτη και έχουν πάρει απόφαση όλα τα εργατικά κέντρα της Αττικής. Όλα. Το εργατικό κέντρο Αθήνας, το εργατικό κέντρο Πειραιά, το εργατικό κέντρο Ελευσίνας, το εργατικό κέντρο Σαλαμίνας, η ΑΔΕΔΗ. Λοιπόν, αυτό του Λαυρίου. Αυτό είναι ένα μεγάλο μήνυμα ότι συντασσόμαστε όσες φωνές με τις δίκαιες διεκδικήσεις για να προστατευτεί η ζωή, για να προστατευτούν τα δικαιώματα των ανθρώπων απ' έξω.